Από πού πάμε, τριβάει! Γαμώ το φανό σας! Ελάτε να παλέψουμε μαζί την εταιρεία! Εσείς, την χώρα, την κατηγορία! Ελάτε να παλέψουμε μαζί την εταιρεία! Να φύγει τώρα ελληνικός χρυσός! Θα γίνει γαμός, θα γίνει πανικός! Να φύγει τώρα ελληνικός χρυσός! 2, 1... Ποιος λόγιος το παρακαλώ? Γιώργος Ζουμπάς. Ωραία. Άκουσα τις προχτές, αλλά όλα τις εκπαιδεύσεις. Ωραία. Φτάσαμε στην Αθήνα. Το κύριο έτοιμο. Το κύριο αίτημα είναι ότι πρέπει να βοηθήσουν όλοι να σωθεί η Αγγλική από την καταστροφή που προβλέπεται να γίνει και που είναι σίγουρο ότι θα γίνει αν προχωρήσει έξω από τη σχολή. Διαμαρτύρεστε, ξέρω όμως ότι υπάρχουν και ομάδες κατοίκων οι οποίοι είναι υπέρ των μεταλλεγμίσεων. Λένε ότι θα δημιουργηθούν πολλές θέσεις εργασίας στην περιοχή. Οι θέσεις εργασίας καταρχήν είναι ψέματα ότι είναι αυτές που λένε. Είναι συγκεκριμένες και δεν είναι κάποιες χιλιάδες που ανακοινώνει η εταιρεία. Είναι 1.300 σύμφωνα με τη μελέτη. Σήμερα ασχολούνται 1.050. Αλλά ας σκεφτεί κάποιος ποια είναι η Χαλκιδική, ότι είναι ο τρίτος τουριστικός νομός της χώρας, ότι έχει μια σειρά άλλων δραστηριοτήτων και όλες αυτές θα θυγούν και θα χαθούν πολλαπλάσιες θέσεις εργασίας από τους υπόλοιπους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you.
από την Χαλκιδική, πολίτες, οικογενειάρχες, μας ξυλώνουν τον τόπο μας και ήρθαμε στην Αθήνα με αυτήν την οικονομική κρίση να διαμαρτυρηθούμε. Να μην βρείτε το δίκαιο τώρα. Εγώ λέω. Ποιο δίκαιο να βρούμε? Όσοι ζητάνε το δίκαιό τους, αντιεξουσιαστές είναι. Εσύ το βρήκες μέχρι τώρα? Άρα και εσύ αντιεξουσιαστές είσαι. Μα έτσι λέμε. Μπράβο. Αυτό λέμε. Όλοι. Όλοι μαζί. Έτσι μας έχουν καταντήσει. Ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι. Με αυτούς είναι αυτό το ψυχαρά που πάλι για την Ελλάδα. Μην τον επεταλαιπωρείτε και τώρα. Ειδικά
το διαμάντι που θα το καταστρέψουνε. Δεν τρέπονται. Ποιο τουρισμό ζητάνε. Ποιο τουρισμό. Το ένα το άλλο. Μας κοροϊδεύουνε. Ντροπή. Ντροπή. Γνωρίζετε πόσες τουριστικές μονάδες έχει η Ερυσσό? Ορίστε. Από την Ερυσσό και κάτω γνωρίζετε πόσες τουριστικές μονάδες έχει? Η Ερυσσός, η Ουρανούπολη, στα Νέα Ρόδα. Το πρώτο πόδι, το δεύτερο. Τι λείπει από τη Χαλκιδική? Ολοκληρωτική καταστροφή. 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 Στην Αθήνα θα διαδηλώσουν ενάντια στην οικονομική και περιβαλλοντική καταστροφή της Χαλκιδικής. Ήρθανε με 7 λεωφορεία, πολλοί κόσμος από την Χαλκιδική και υπήρχε επίσης και πολύ μεγάλη συμμετοχή από αλληλέγγυους πολίτες της Αθήνας. Γιατί όλοι πιάσουν το θέμα δεν αφορά μόνο την Χαλκιδική, αλλά όλη την Ελλάδα. Γιατί στα πλαίσια του Μνημονίου ξεπουλιέται η Ελλάδα, ξεπουλιέται ο πλούτος της στα ξένα και τα συμφέροντα. Καταστρέφεται το περιβάλλον και οι ζωές των ανθρώπων. Με φορά που δείξαμε ότι είμαστε πάρα πολύ μετά η μεγαλειώδη πορεία της Θεσσαλονίκης, σήμερα κάναμε μια μεγαλειώδη πορεία και στην Αθήνα με τεράστια συμμετοχή και από τη Χαλκιδική και από τους Χαλκιδικιώτες των Αθηνών αλλά και από αλληλέγγυους στον αγώνα μας. Με όλα αυτά ο αγώνας μας καθημερινά γίνεται πλέον ορατός, γιατί μέχρι τώρα ήταν αόρατος, και πιστεύουμε ότι θα αρχίσουν να έρχονται και τα αποτελέσματα. Ελπίζουμε ότι σύντομα η ελληνικός χρυσός θα αποτελεί παρελθόν για την περιοχή μας. Ήρθαμε σήμερα στην Αθήνα να δώσουμε ένα ψήφισμα στην Ελληνική Βουλή, καλώντας όλους τους βουλευτές να σκεφτούν ότι πρέπει να αποτραπεί η καταστροφή της Χαλκιδικής. Ελπίζουμε πως η φωνή των Χαλκιδικών θα βρει ευήκο όταν στην Αθήνα και σε αυτόν εδώ τον χώρο της Βουλής, και έτσι θα καταφέρουμε να αποτρέψουμε την καταστροφή της Χαλκιδικής, την καταστροφή